Κυριάκο, καλησπέρα. 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 Είναι αλήθεια, ναι. Είναι αυτό. Υπάρχει μια γενική διόγκωση, η αλήθεια. Διόγκωση δεν είναι τίποτα. Ναι. Από διόγκωση άλλο τίποτα αυτές τις μέρες. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η ΠΑΕΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν το παιχνίδι της Τούμπας, το οποίο εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, θέλω να πιστεύω, θα κλειδώσει το πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια για τον ΠΑΟΚ. Κοίτα. Μέσα σε μία πρόταση έχεις περιγράψει το μεγαλύτερο κίνδυνο που διατρέχει αυτή τη στιγμή η ΠΑΕΠΑΟΚ. Να πάει με τέτοια, με τόσο ας πούμε χαλαρότητα και άνεση να κερδίσει ένα παιχνίδι, λες και τα παιχνίδια κερδίζονται χωρίς να τα παίξεις. Για τον ΠΑΟΚ ειδικά. Για άλλους μπορεί να ισχύει, για μας έπρεπε να παίξουμε όλα τα παιχνίδια στο 100%. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα. Να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όλα αυτά περί μαθηματικών, τι χρειάζεσαι, ένα βαθμό κτλ. Έχουμε δει ότι είναι σχετικά. Εμείς θέλουμε δύο νίκες στο τέλος του πρωταθλήματος, νίκη στον δεύτερο ημιτελικό και νίκη και στον τελικό. Ναι. Για να τελειώσουμε την ιστορικότερη, κατά πώς φαίνεται, χρονιά της ιστορίας μας. Οπότε το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι πώς θα μείνει το μυαλό στο κεφάλι ολονών ότι 90 λεπτά έχουμε αγώνα τον οποίο πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Είναι αυτό, είναι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τα άλλα δεν είναι προβλήματα. Τα άλλα τα έχουμε αντιμετωπίσει, τα έχουμε ξαναντιμετωπίσει. Μας μισούν κάποιοι άνθρωποι που νομίζουν ότι έχουμε στη τσέπη μας από 200 εισιτήρια ο καθένας και τα μοιράζουμε. Μαλώνουμε με φίλους, αλλά εντάξει, αυτά είναι διαχειρίσιμα πράγματα. Στο τέλος της ημέρας το πιο δύσκολο είναι να κρατήσουμε τη συγκέντρωσή μας το 100% για το μάτς, για το αγωνιστικό κομμάτι. Ωραία. Επειδή υπάρχει μια συναισθηματική φόρτιση, εμείς που ζούμε και την ομάδα λίγο πιο κοντά, με τα γούρια έχουμε πάθει ένα αμόκ. Πριν κλειδώσει δηλαδή το πρωτάθλημα, δεν λέμε και πολλά. Αν και σήμερα έχουμε ένα άλλο mood. Υπάρχει, μάλλον, η Τούμπα είναι η τελευταία φορά που θα φιλοξενήσει σε αυτή τη μορφή της τον ΠΑΟΚ. Καλά, δεν το έχω ακούσει αυτό αρκετές φορές. Προφανώς και εντάξει, είπαμε όσο γρήγορα και να πάνε διαδικασίες, προφανώς τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ας πούμε, δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε σε κάποιο άλλο γήπεδο. Δεν ξέρω ποιος έβγαλε έτσι αυτή τη φήμη ότι αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι της Τούμπας. Ακόμη και να ήταν το τελευταίο επίσημο, στην Τούμπα δεν θα την αποχαιρετήσουμε έτσι στη ζούλα, ούτε θα... ας πούμε θα αντιμετωπίσουμε την Τούμπα σαν να κάνουμε μετακόμιση από ένα σπίτι σε ένα άλλο. Όπως κάνουμε στην ιδιωτική μας ζωή. Η Τούμπα θα αποχαιρετιστεί στη σημερινή της μορφή μεγαλοπρεπώς και όπως της αξίζει για όσα συναισθήματα, αίμα, δάκρυα, εγκυδρότητας έχει αφαιθεί σε αυτό το γήπεδο, σε αυτά τα τσιμέντα. Δεν θα σηκωθούμε να φύγουμε χωρίς να κοιτάξουμε πίσω μας. Οπότε όταν θα αποχαιρετήσουμε την Τούμπα θα γίνει ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα μεγάλο event. Δεν νομίζω ότι θα είναι μέσα στο καλοκαίρι αυτό το πράγμα. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, δεν τρέχουν τόσο γρήγορα οι διαδικασίες. Εμείς προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια, αλλά σίγουρα δεν θα είναι αυτό η τελευταία φορά που οι φιλάθλοι θα επισκεφτούν την Τούμπα. Υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει μια γραφειοκρατία. Δεν είναι κάτι απλό το να σηκωθεί, να πέσει ένα γήπεδο και να σηκωθεί ένα άλλο, ειδικά όταν μιλάμε για έναν Δήμο μεγάλης πόλης. Εντάξει, και υπάρχουν και σκέψεις, και υπάρχουν και πολλές σκέψεις στον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, πώς θα αξιοποιηθούν όλα αυτά τα υλικά αυτού του γηπέδου, πώς δεν θα χαθούν, τουλάχιστον δεν θα χαθεί η ύλη της Τούμπας. Είμαστε σε διάφορες σκέψεις και θα τα ανακοινώσουμε, πιστεύω, μέσα στο καλοκαίρι. Πάνω σε αυτό, Κυριάκο, νομίζω ότι τοποθετήθηκες, γιατί βλέπω έτσι ένα κίνημα, μικρό θα το έλεγα, ότι πάμε στην Τούμπα να την ξυλώσουμε, να κρατήσουμε ένα μνηστικό. Δεν είναι μικρό. Εμένα μου έλεγε ένας φίλος μου, σοβαρός άνθρωπος, τώρα ότι εγώ θα πάρω το καρεκλάκι μου. Ναι, το έλεγα. Έχω 20 χρόνια διαρκείας, ας πούμε, θα πάρω το καρεκλάκι μου, ας πούμε, και θα πει, του λέω, είσαι τρελός. Αυτό ακριβώς. Πού θα καθίσει την επόμενη φορά, ας πούμε, έτσι, θα έτσι. Ναι. Γιατί κυκλοφορούν και όχι, πάρτε κλειδιά μαζί σας για να τα ξυλώσουμε, να βγάλουμε και το χορτάρι, παιδιά. Δεν είναι τελευταίο μάτς. Το λέμε και το ξαναλέμε. Φαντάζομαι. Θα υπάρξουν άλλες ευκαιρίες. Πρώτα απ' όλα, δεν προλαβαίνεις. Αυτό που είπες τώρα για τα κλειδιά, ότι κάποιος μπορεί να σκέφτεται να φέρει γαλλικό κλειδί να ξυλώσει το. Με τρόμαξες, μήπως να μην το. Θα το ξανασκεφτούμε λίγο για τα μαθηματικά. Ωραία. Άρα λοιπόν, για να τελειώνουμε. Η Τούμπα θα είναι κανονικά σε λειτουργία μέχρι να βγει το προεδρικό διάταγμα, υποθέτω, Κυριάκο, κάπου στα τέλη του χρόνου. Ακριβώς. Η Τούμπα θα είναι λειτουργική και θα μπορεί να γίνει μάτς εδώ μέχρι τη στιγμή που θα γκρεμιστεί
θα έχουμε άδεια να γίνονται αγώνες εδώ. Mm. Αν εντωμεταξύ αποφασίσουμε για λόγους πρακτικούς ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και το Καφτατζόγλιο, θα υπάρχει και εκεί διαδικασία ανακαίνησης που χρειάζεται για να μπορούν να γίνουν ευρωπαϊκά μάτς. Δυστυχώς θα πρέπει να πατάμε σε δύο βάρκες αυτό το διάστημα. Πάντως σίγουρα αυτό δεν είναι το τελευταίο παιχνίδι της Τούμπας. Παιδιά, το λέω. Αφήστε τα καρεκλάκια εκεί, γιατί θα κάθεστε μετά σε δίδυμα. Αφήστε τα καρεκλάκια, μην πάρετε κατσαβίδια στο γήπεδο. Τέλος πάντων, δεν είναι και το. Ας πάρουμε το πρωτάθλημα, για το Θεό. Δηλαδή, ας το πάρουμε. Ωραία. Και επειδή κανονικά θα... εννοούμε απονομή, γιατί και πέρυσι το πήραμε, αλλά φέτος ας το πάρουμε και με απονομή. Κανονικά. Και ας το πάρουμε και λίγο πιο λαϊκά, Κυριάκο. Άμα έχει ψυχαρά τόνο αλκοόλ και έχει κατσαβίδι μαζί, δεν είναι και ότι πιο σοφό για να πα στο γήπεδο, εντάξει. Είναι μία λάθος προσέγγιση, όπως και να το κάνουμε. Θα το έλεγα έτσι. Ναι. Θα έρθει καμιά Μαντόνα, καμιά Britney Spears, γιατί ακούγονται διάφορα. Ναι, την καλομήρα. όχι, δεν έχει τέτοιο. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν κάποιος θα ήθελε, αλλά δεν το σκεφτήκαμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση ποτέ, γιατί... Εντάξει. Δεν θα γίνει τόσο πολύ. Εμείς σε κάθε event που κάνει ο ΠΑΟΚ δημιουργούνται κινήματα μετά το πάρτε το κεφάλι αυτό που διοργάνωσε το event. Ναι. Οπότε αυτό το πήραμε πάνω μας εμείς για να είναι σίγουρος ο αποκεφαλισμός. Όχι, κοίτα να δεις, και εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Από την πρώτη στιγμή που διαφάνηκε ότι αγωνιστική την αγωνιστική μπορεί να κατακτηθεί και μαθηματικά ο τίτλος, εμείς έπρεπε να είμαστε έτοιμοι για την απονομή, για να γίνει έτσι μια γιορτή συναισθηματική, μια γιορτή που να ενώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, τους ζωντανούς με εκείνους που χάθηκαν στη διαδρομή και δεν πρόλαβαν να είναι ως φυσική παρουσία εδώ, εμείς δεν θα τους ξεχάσουμε. Προφανώς αυτά τα πράγματα δεν στείνονται σε μία μέρα ή σε δύο μέρες, χρειάζεται μία προεργασία. Είναι και δικό μας λάθος, αν θέλετε, το γεγονός ότι παράλληλα ενώ λέμε ότι η ομάδα πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη στον αγώνα, πρέπει να ετοιμάζουμε και αυτά τα πράγματα. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Γι' αυτό ζητάω από τον κόσμο έτσι να μας βοηθήσει, γιατί χωρίς βοήθεια δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να μην παρασυρθούμε σε ένα κλίμα γιορτινό πριν, ας πούμε, λήξει ο αγώνας. Το τελευταίο σφύριγμα, εμένα και αυτό μου αρέσει, που θα είναι από τον κύριο Τζίλο, ελπίζω να είναι έτσι ένα σφύριγμα που θα δακρύσουμε όλοι από χαρά. Νομίζω ότι πρέπει να το περιμένουμε αυτό το πράγμα και 90 λεπτά να είμαστε όλοι προσανατολισμένοι για αυτό και μετά αυτό που θα ακολουθήσει, αν μας βοηθήσει ο κόσμος, πραγματικά νομίζω ότι θα το καταλάβετε αυτό που σας λέω, ότι θα είναι μια γιορτή συσπήρωσης, θα είμαστε όλοι μαζί πρωταγωνιστές. Ο κόσμος από τις κερκίδες, όπως έκανε σε όλη τη διάρκεια, σε όλο το ταξίδι αυτού του τίτλου. Η ομάδα από το γήπεδο, νομίζω ότι είναι πολύ δίκαιο και πολύ τίμιο να αφήσουμε την ομάδα να πάει ίδια να υποβάλει τα σέβη της σε κάθε κερκίδα, να μπορέσει να κάνει ένα γύρο θριάμβου στο τέλος της βραδιάς, χωρίς να υπάρχει μέσα κόσμος, που συνήθως δεν είναι ο κόσμος που σέβεται και αγαπά, είναι ο κόσμος που θέλει μια φανέλα, είναι ο κόσμος που τέλος πάντων βάζει λίγο το προσωπικό του, έτσι την προσωπική του πανηγυρική διάθεση πάνω από το. Από του διπλανού του. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουν όλοι στις κερκίδες. Νομίζω ότι στην ουσία είναι μια πράξη σεβασμού προς την ομάδα να μείνουν όλοι στην κερκίδα. Όπως αντίστοιχα και η ομάδα θέλει να δείξει το σεβασμό της στους φιλάθλους περνώντας από μπροστά τους χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα σε αυτό. Mm-hmm. Σε περίπτωση που όλα πάνε καλά με το μάτς θα υπάρξει περίπου μια γιορτή μιας ώρας που δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, σας έδωσα ένα στίγμα, δεν θα έχει χορούς και πανηγύρια, δεν θα έχει... Είναι μια συναισθηματική τελετή ουσιαστικά, αυτό μας λες και... Θέλουμε μια κορύφωση του συναισθήματος μέχρι τη στιγμή που η Βιερίνια θα σηκώσει το τρόπο. Αναφέρθηκε στον ορισμό του Τζίλου. Υπάρχει κάποιος συμβολισμός σε αυτόν τον ορισμό... Τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί κακά τα ψέματα. Δεν μπορώ να ξέρω, όμως πραγματικά, παιδιά, λίγο για να μην ξεχνάμε μέσα στην τοξικότητα που προσπαθούν άλλοι να επιβάλλουν και όχι εμείς. Εμείς από λάθος κάποιες φορές την ακολουθήσαμε. Υπάρχει το εξής. Στο ποδόσφαιρο κυρίως συμμετέχουν άνθρωποι που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Το αν το σύστημα του ποδοσφαίρου κάποιος οδηγεί να γίνουν, ας πούμε, λαμόγια ή να προσπαθήσουν να λειτουργήσουν κατά του ποδοσφαίρου, θέλω να πιστεύω ότι ακόμη είναι η εξαίρεση. Ο Τζίλος λοιπόν είναι ένας διαιτητής που εμάς φέτος μας θέρισε τους πρώτους μας βαθμούς στο πρωτάθλημα, θεωρώ.
με το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ατρόμητο. Mm-hmm. Έχει μικρή σημασία όμως. Ποτέ εμείς δεν κατηγορήσαμε τον Τζίλο ή ποτέ δεν αισθανθήκαμε ότι ο Τζίλος ήρθε εκεί για να κόψει βαθμούς. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός υπέστη μια προσωπική ταλαιπωρία που κανένας μας δεν θα ήθελε να έχει περάσει. Και νομίζω ότι είναι στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή για να ενωθούν όλοι οι άνθρωποι που λειτουργήσαν υπέρ του ποδοσφαίρου και με αγάπη για το ποδόσφαιρο, έστω και με τα λάθη μας ο καθένας, να βρίσκονται στο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι καλό που θα το σφυρίξει αυτό στο... έχει τη δυνατότητα να δώσει το τελευταίο σφύριγμα που μετά από 34 χρόνια θα ορίζει τον ΠΑΟΚ και μαθηματικά πρωταθλητή. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει συμβολισμό, έχει σίγουρα μια μεγάλη συναισθηματική αξία. Είχαμε πρόσφατα την συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου της Λίγκας, την απόφαση και την εκλογή Προέδρου και κάτι οξύμορο από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Από τη μία, όντως διαπιστώσαμε όλοι ότι υπάρχει μια συμμαχία ανθρώπων που υποτίθεται είναι απέναντι, έτσι ώστε να μην βγει η υποψηφιότητα του ΠΑΟΚ. Από την άλλη, υπάρχει η τοποθέτηση του Μάκη του Γκαγκάτση που λέει ότι ο Λισάνδρου είναι ένα εξαίρετο τέλεχος. Τελικά, να κρατήσουμε ότι ο Λισάνδρου όντως είναι ένα πολύ καλός τέλεχος για να πάει ο συνεταιρισμός πιο μπροστά, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη πλέον σε ανθρώπους που έχουν αποδείξει τόσα χρόνια το ποιόν τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όσο ικανός και να είναι ο όποιος Λισάνδρου, υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντί τους. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν στα πρόσωπα, το αν κάποιος τέλεχος είναι ικανό, αν μπορεί, αν έχει ιδέες, αν μπορεί να τις εφαρμόσει, αν μπορεί να ηγηθεί ενός συνεταιρισμού. Και ο Μάκης Ογκαγκάτσης και ο Μίνας Ολισάνδρου προέρχονται από τη νέα γενιά παραγόντων που νομίζω ότι έχουν να δώσουν αρκετά πράγματα στο ποδόσφαιρο τα επόμενα χρόνια. Σε προσωπικό επίπεδο, ο καθένας όμως εκπροσωπεί μια ομάδα. Η κάθε ομάδα έχει τις δεσμεύσεις της, τις στοχεύσεις της. Και η πείρα δείχνει ότι η καχυποψία που δημιουργείται απέναντι σε προέδρους που προέρχονται από τις μεγάλες ομάδες είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη της Λίγκας, η οποία έτσι κι αλλιώς πια λειτουργεί σαν, περισσότερο σαν όπως οι διαχειριστές της πολυκατοικίας. Δηλαδή δεν έχει έμπνευση, δεν έχει ομόνοια, δεν κάθονται όλοι οι άνθρωποι μαζί για να αναπτύξουν το προϊόν. Έχει γίνει πεδίο και μικροπολιτικών συμφερόντων, ας πούμε, της κάθε ομάδας. Έσπασε η κεντρική διαχείριση. Υπάρχουν πάρα πολλά ζωτικής σημασίας πράγματα, τα οποία όμως αν θέλουν οι ομάδες, η κάθε ομάδα ανεξάρτητα τη στόχευσή της και ανεξάρτητα τη μικροπολιτική, η κάθε ομάδα πρέπει να δει την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου συνολικά για να αναπτυχθεί και η ίδια και οικονομικά και, έτσι και σε επίπεδο προσέλκυσης νέων φιλάθλων. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι η Λίγκα από μόνη της έχει πάρα πολλά προβλήματα και ένας πρόεδρος που προέρχεται από μεγάλη ομάδα δύσκολα δημιουργεί τις μεγάλες συνενέσεις που χρειάζονται για αποφάσεις με έμπνευση και, και για ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, εμείς κάναμε πρώτα απ' όλα την προσπάθειά μας να βρεθεί ένας κοινής αποδοχής πρόεδρος ή μία κοινής αποδοχής πρόεδρος, γιατί ήταν και η κυρία Κοξένογλου υποψήφια στις συζητήσεις, ακούστηκε το όνομά της. Προσπαθήσαμε να βρεθεί κάποιος ο οποίος να μπορεί να δημιουργήσει ομοψυχία και απόλυτη στήριξη. Να μην υπάρχουν μικροπολιτικά παιχνίδια. Mm-hmm. Φάνηκε ότι αυτό το πράγμα έσπασε με την υποψηφιότητα που θέλησε να κατεβάσει η ΑΕΚ. Σε αυτή την περίπτωση εμείς θέλαμε να φανερωθούν οι συσχετισμοί, θέλαμε να κατεβάσουμε και τη δική μας την υποψηφιότητα, αφού δεν καταφέραμε να βρούμε πρόεδρο κοινής αποδοχής. Δεν έχει να κάνει με αμφισβήτηση του προσώπου και των ικανοτήτων του Μίνα Αλεσάνδρου, αλλά των πρακτικών των οποίων, οι οποίες οδήγησαν σε αυτή την υποψηφιότητα. Το τελικό αποτέλεσμα δείχνει ότι για να περπατήσει εκείνη η υποψηφιότητα χρειάστηκε μία σύμπραξη, θέλω να πιστεύω, συγκυριακή και στο πόδι, και οι παθογένειές της θα φανούν πάρα πολύ σύντομα, όπως ήδη άρχισαν να φαίνονται από την επόμενη μέρα. Και ότι πολύ σύντομα δυστυχώς θα ξαναμπούμε σε μια διαδικασία να ψάχνουμε να βρούμε ομοψυχία και ομοφωνία στα συμβούλια της Λίγκας. Υπάρχει ήδη μια ανακοίνωση Παναθηναϊκού κατά Ολυμπιακού. Υπάρχει ήδη μια τοποθέτηση του Ευαγγέλου Μαρινάκη κατά του Μελισανίδη. Νομίζω ότι βαίνει καλώς. Ότι τα πράγματα δεν είναι αναμενόμενα. Ναι, θα κυλήσουν όπως τα περιμέναμε. Ναι, και επειδή συζητήθηκε, ας πούμε, όταν το είπαμε αυτό, ότι τέτοιου είδους συμμαχίες τις επικρίναμε και μας θύμισαν ότι και εμείς
χρειάστηκε να συμμαχήσουμε στο παρασκήνιο ή στο προσκήνιο του ποδοσφαίρου στα θεσμικά όργανα με κάποιες άλλες ομάδες. Εγώ πάντα θα λέω και πάντα θα υπενθυμίζω τη δήλωση του Σαββίδη το 2015 στο περιοδικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος έλεγε ο άνθρωπος και το... Και ακόμη εξακολουθεί ότι εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανέναν, ούτε μας ενώνει κάτι ιδιαίτερο με κάποιον. Έχουμε κάποιες αρχές, όποιος συμφωνεί με αυτές τις αρχές, στις οποίες είμαστε επίμονοι, εμείς ζητάμε πράγματα που είναι προς το καθαρό ποδόσφαιρο. Ζητήσαμε VAR, ζητήσαμε ξένους διαιτητές, ζητήσαμε πράγματα που σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται, αλλά όλοι έχουν ξεχάσει ποιος ανακοίνησε όλη αυτή την ιστορία. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα πλαίσιο αρχών. Όποιος συμφωνήσει με αυτές είναι φίλος μας. Όποιος είναι απέναντι σε αυτές είναι απέναντι στο καθαρό ποδόσφαιρο, άρα δεν είναι φίλος μας. Δεν αλλάξαμε εμείς ποτέ τη θέση μας. Το αν αλλάζουν οι συσχετισμοί γύρω μας έχει. Αλλά τώρα πια δεν έχει και τόση σημασία, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει οχυρωθεί πάρα πολύ καλά. Έχει ξεκάθαρη άποψη, είναι συσπηρωμένος, που ήταν το βασικό μας πρόβλημα μέχρι εκείνο το σημείο. Συσπηρωθήκαμε και έχουμε μία άποψη και μία δυνατότητα να λέμε την άποψή μας πολύ ισχυρότερη από ό,τι είχαμε. Νομίζω ότι και σε όλες τις ομάδες ένα μετριοπαθές κοινό, αυτοί που δεν είναι στα κάγκελα ας πούμε, βλέπουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει βοηθήσει προς την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και βλέπουν ότι και το πρώτο του πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια το παίρνει χωρίς την παραμικρή σκιά και αμφισβήτηση. Μόνο λόγω το μημένος μπορεί να αμφισβητήσει την καθαρότητα του φετινού πρωταθλήματος. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα δρόμο που όλο και περισσότεροι θα αρχίσουν να συμφωνούν μαζί μας αναγκαστικά, γιατί δεν μπορείς να διαφωνείς με το καθαρό και αξιόπιστο ποδόσφαιρο. Έχουμε από τη μία τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να ζητάει να μπει στην Τούμπα εντός γηπέδου, ενώ απαγορεύεται. Στο γήπεδο που ουσιαστικά μεγαλομέτωχος της ομάδας είναι ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος αυτοτιμωρείται εμφατικά όλο τον χρόνο. Mm-hmm. Πώς μπορεί να βρεθεί μια κοινή πρακτική, μια κοινή πολιτική, μια κοινή γραμμή, όταν μιλάμε για τέτοια απόσταση νοοτροπίας και κουλτούρας μεταξύ των δύο ομάδων? Εντάξει, δεν είναι οι δύο ομάδες. Εδώ είναι το λάθος. Δεν μπορεί να... Μεταξύ δύο μεγαλομετώχων. Ναι, δεν μπορεί να χρεώνει τον τελευταίο φίλαθλο, ας πούμε, μιας ομάδας ή όλους τους φιλάθλους μιας ομάδας για την πρακτική του μεγαλομετόχου, τη διοίκηση του εκπροσώπου τύπου του. Έτσι, ούτε αν ο Κυριάκος είναι ηλίθιος και λέει βλακίες, δεν φταίει ο Παοξής φιλάθλος που είμαι εγώ εδώ, δεν με έβαλε ο φιλάθλος. Θέλω να πω ότι εντάξει, μην τα μπλέκουμε, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Φαντάζομαι και εσύ έχεις φίλους Ολυμπιακούς και εγώ έχω φίλους Παναθηναϊκούς και Εκτήρες και Αριανούς κτλ. Και μπορούμε να πιούμε ένα καφέ και να κάνουμε πλάκα για το ποδόσφαιρο μέχρι και να μαλώσουμε μέχρι ένα σημείο, τέλος πάντων. Δεν θα πιαστούμε και τα χέρια. Ναι. Γενικά λοιπόν, να μην μπλέκουμε τις ομάδες, τους συλλόγους που εκφράζουν κάτι ευρύτερο με τα πρόσωπα που μπορεί να είναι. Όσο αυτά τα πρόσωπα λοιπόν ελέγχουν μεγάλα κλαμπ και ιστορικά κλαμπ. Λοιπόν, έχουμε κάνει λοιπόν, έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα και είμαστε σε μία. Έτσι, σε μία διαδικασία που γκρεμίστηκε ένα παλιό καθεστώς και τώρα χτίζεται μία καινούργια δομή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ελπίζουμε καθαρή και προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό δεν σημαίνει ότι από την εποχή του γκρεμίσματος μέχρι να νοικοδομηθεί ένα υγιές ποδόσφαιρο δεν θα υπάρχουν σημεία τριβής. Λοιπόν, το ότι υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες, το ότι, ότι υπάρχει διαφορετική ηθική, αισθητική, όπως θέλετε πάρτε το, νομίζω ότι στο τέλος όλα αυτά πρέπει να υποταχθούν κάτω από πολύ ισχυρούς κανόνες και νόμους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι χτίζεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι απόφαση των μεγαλομετόχων μόνο. Θέλω να πω ότι ο συνεταιρισμός που σας λέω ότι πρέπει να έχει Ομόνοια θα έπρεπε να λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν βλέπω έμπνευση σε αυτό το πράγμα ιδιαίτερη. Θα πρέπει να γίνουν πιο τολμηρές οι τομές. Αλλά γενικά νομίζω ότι οι κανόνες και οι νόμοι, εφόσον τηρηθούν για όλους απαρέγκλητα, δεν έχει σημασία αν οι μεγαλομέτοχοι μεταξύ τους συμφωνούν, διαφωνούν, ταιριάζουν ή όχι. Οι μεγαλομέτοχοι είναι για να αναπτύσσουν τις ομάδες τους και να καθίσουν σε ένα τραπέζι για πολύ κομβικά και κεντρικά ζητήματα, ώστε να μπουν νόμοι και κανονισμοί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το βασικό. Ως στέλεχος μιας ποδοσφαιρικής νομικής εταιρείας, δεν αισθάνεσαι ότι είναι σχεδόν ντροπή να επιβάλλει η πολιτεία τον τρόπο που θα λειτουργήσουν ο συνεταιρισμός μέσα από... ενώ υπάρχουν ήδη έρευνες που λένε ότι πρέπει να οδηγηθεί σε μια συγκεκριμένη μορφή στα χέρια της Λίγκας. Και έρχεται η πολιτεία και επιβάλλει αυτές τις έρευνες. Εμένα αυτό είναι το θέμα μου. Πώς μπορεί
Και σε αυτό, και σε αυτό δεν θέλω. Και σε αυτό δεν θέλω να είμαστε κάθετοι, γιατί η πολιτεία, ας πούμε, στην προσπάθεια κάθαρσης έχει πολύ μεγάλο ρόλο και είχε πολύ μεγάλο ρόλο και πρέπει να έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Στο να τηρεί την νομιμότητα έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Υπάρχει το αυτοδιοίκητο, υπάρχει το τι μορφή θέλουμε να έχει το πρωτάθλημα μας, το ποδόσφαιρο μας, η κάθε ομοσπονδία και η κάθε λίγκα μπορεί να το ορίσει. Αλλά στο να τηρεί την νομιμότητα, στο να μπαίνουν νόμοι, κανόνες, ανάμεσα στις ΠΑΕ, νομίζω ότι έχει πολύ σπουδαίο ρόλο η εκάστοτε, έτσι, η πολιτεία. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να βρούμε τους δρόμους συμφωνίας, όχι τους δρόμους διαφωνίας. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι τόσο λάθος η πρόταση που μπορεί να κάνει, ας πούμε, ένα κρατικό κανάλι, όσο ο τρόπος που αποδέχεσαι μια πρόταση ή ο τρόπος που προκειμένου να βρεις τα λεφτά επιβίωσή σου μπορεί να υπογράψεις τα πάντα, να παραχωρήσεις τα πάντα. Άρα λοιπόν το ότι κάποιος ζητάει να τηρηθούν κάποιες συμφωνίες δεν είναι πρόβλημα μόνο από τη μία πλευρά, εκείνο που πρότεινε τις συμφωνίες, είναι πρόβλημα και των υπολείπων που τις δέχτηκαν. Ασφαλώς εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πρωτάθλημα 14 ομάδων. Το θεωρώ ότι είναι μικρό πρωτάθλημα, αλλά είναι προσωπική μου άποψη. Μπορεί να γίνει ένα εκπληκτικό πρωτάθλημα με 14 ομάδες, όπως μπορεί να γίνει ένα εκπληκτικό πρωτάθλημα με 18 ομάδες. Αρκεί να τηρούνται νόμοι, οι ομάδες να έχουν έσοδα, να έχουν κάποια κριτήρια για να παίζουν στην αλφαθνική και να μην είναι απλά το θέμα του φέρτε μας τα λεφτά του συμβολέου τώρα, γιατί και εγώ είμαστε να πληρώσουμε συμβόλαια να μην έχουμε προσφυγές. Και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και ο άλλος να τα δίνει. Άρα λοιπόν το γενικό πλαίσιο της συμφωνίας δεν είναι πρόβλημα. Τα πρακτικά ζητήματα, το πώς γίνονται οι συμφωνίες, αν γίνονται στο πόδι ή αν γίνονται με ανάλυση, ναι, εκεί πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες μας. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουν τα παιδιά να ρωτήσουν κάποια πράγματα. Μας έχει καλύψει πάρα πολλά πράγματα ο Κυριάκος. Εσύ τι θα κάνεις το καλοκαίρι? Διακοπές. Ας τις διακοπές. Ξέρουμε τις δίμηνες διακοπές σου όσον αφορά στον ρόλο σου στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι γενικά το πιστεύω αυτό σε όλες τις θέσεις, ότι πρέπει σιγά σιγά, όχι σιγά σιγά, πρέπει κανονικά να αυτοπεριορίζεσαι και να μην αφήνεις να γίνεσαι σύχαμα, να προσπαθούν να σε διώξουν με έναν ευγενικό τρόπο. Καλό είναι να φεύγεις σε μια στιγμή που σου λένε να μείνει, σε ένα πικ. Εγώ νομίζω ότι το πικ είναι αυτό. Θέλω, η αλήθεια είναι, να σταματήσω από αυτό το ρόλο στο ποδόσφαιρο και θα δούμε. Υπάρχουν ανοιχτές συζητήσεις, αλλά δεν αφορά και κανέναν τώρα αυτό. Πώς δεν αφορά κανέναν? Να μην νομίζεις, όλοι ρωτάνε γενικά. Αφορά, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Κλείνεις 20 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ναι, από το Δεκέμβρη του 99. Έχεις μετρήσει πόσους προέδρους έχεις φάει? Είναι, ναι. 14 τους είχα αφήσει μια εποχή. Οι πρόεδροι είναι μετρήσιμοι, οι προπονητές και οι παίκτες είναι λίγο, είναι λίγο χαοτικό το νούμερο. Εντάξει, Κυριακό, καλή χώρα σου λοιπόν. Δημοσιογράφος να δεις, Σταύρο μου, πώς σου έφαγα. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι κανένα γνωστό μου. Πλάκα κάνω. Εντάξει. Καλή τύχη λοιπόν στην μάχη με τον Ευαγγελιακό. Καλή υπομονή βασικά μέχρι την Κυριακή. Εντάξει. Και Δευτέρα... Το μυαλό μας λίγο όλοι να πάρουμε το μάτι, έτσι. Αυτό είναι. 100% εκεί είναι. Ναι, δηλαδή τα κατσαβίδια και οι καρύκλες, αυτό λίγο με τρόμαξε. Να αφήσετε την Τούμπα και θα δουλέψει. Ναι. Το κεντρικό μήνυμα της συζήτησής μας είναι ότι η Τούμπα θα είναι λειτουργική και από τη Δευτέρα. Πολύ περισσότερο με άγχωσε για το πώς μπορεί κάποιος να περάσει κατσαβίδι από τον έλεγχο. Θα πονάει λίγο. Δηλαδή να προσέξει ο κόσμος, να μην έχουμε κάποιες ιδέες στο πώς. Και να πούμε όχι, Κυριάκο, στην οτροπία, έλα μωρέ, θα πάμε και χωρίς εισιτήριο. Δηλαδή αυτά είναι σοβαρά, θέματα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έγινε τώρα. Έχουμε πάρει το OK από το Δήμο και θα στηθεί γιγαντοθόνη στον Λευκό Πύργο. Από νωρίς για να αποφορτιστεί λίγο και από η κατάσταση και από ανθρώπους που δεν έχουν εισιτήριο και θα παίξουν την τελευταία τους ζέρια να έρθουν στο γήπεδο. Παιδιά, δεν υπάρχει πιθανότητα να ότι όποιος έχει εξασφαλίσει, πραγματικά σας μιλάω και το λέω και στους φίλους μου, έτσι για να μην τους παίρνω ένα τηλέφωνο, μην με παίρνετε άλλο, δεν σηκώνω τηλέφωνα πια, δεν έχω. Ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, τόσο εξαιρετικός τέλεχος του ποδοσφαίρου, έχει κάνει και ένα άλλο καλό στον ΠΑΟΚ, σας το λέω, αυτό μας έσωσε. Έχει βάλει ένα περιορισμό σε όλους μας, δεν μπορούμε να πάρει κανένας μας πάνω από ένα-δύο εισιτήρια για προσωπικές του ανάγκες, έτσι ώστε να αποφεύγουμε και αυτό λίγο το ζόρισμα. Άρα λοιπόν να τον ευχαριστήσουμε και γι' αυτό, γιατί λέμε κατευθείαν όχι και τελειώνει η υπόθεση. Στο Λευκό δεν έχουμε. Όλοι εκεί. Ευκαιρία. Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολο, Κυριακό. Φάνηκε ωραία, γιατί και αν όλα πάνε καλά, η ομάδα θα καταλήξει εκεί. Δηλαδή, οπότε και εκεί θα πάνε.
αυτοί που θα πάνε από νωρίς εκεί έχουν το προνόμιο, ας πούμε, να έχουν την καλύτερη θέση στα πανηγύρια. Είναι δύσκολο να μένει κάποιος εκτός. Εγώ έλεγα σε φίλο μου χθες ότι ο Ιβάν Σαββίδης έμεινε εκτός ένα χρόνο. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Πολύ ωραίο. Μακάρι να ήταν Τούμπα με 50.000 κόσμο, αλλά δεν μπορούμε να παίζουμε Κυριάκο με θέματα ασφαλείας. Δηλαδή, άλλο να έχει 10 υπεράριθμους και άλλο να είναι 1.000, 2.000, 3.000. Αυτά δεν γίνονται, νομίζω. Έτσι. Σε ένα γήπεδο παλιό, εντάξει. Και φαντάζομαι ότι όλη αυτή η ταλαιπωρία, η φετινή ανθρώπων που έχουν αποφασίσει να έρχονται στους αγώνες, θα οδηγήσει σε μία καλοκαιρινή ταλαιπωρία, αλλά τουλάχιστον θα είναι μία και έξω. Έχω την εντύπωση ότι την επόμενη χρονιά τα διαρκεία, αν τα αφήσουμε ελεύθερα, θα καλύψουν όλο το γήπεδο, οπότε δεν θα βγάζουμε εισιτήρια. Ναι. Αναμενόμενο αυτό. Έγινε, Κυριάκο. Ευχαριστούμε, Κυριάκο. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Τα λέμε. Bye.